centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. Καλημέρα Χρήστο, καλημέρα Έλληνα, καλημέρα και στους ακροατές σας. Τώρα συμμορφώθηκες, βλέπω. Έτσι, λοιπόν, το περίμενα. Γιατί ήταν έτοιμη, ήταν έτοιμη. Είχα πάρει επιθετική στάση. Λοιπόν, πολλές στη θέση της επίθεσης του Γερακιού. Λοιπόν, πολλές φορές συζητάμε για τις διαφορές ανάμεσα στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, έτσι δεν είναι? Ναι. Ή και στις, στα καλά και στα κακά της μιας ή της άλλης περίπτωσης. Έχει να κάνει έχει να κάνει με αυτό, λοιπόν, μια ερώτηση που έρχεται και θέλουμε να μας πεις περισσότερα. Ναι. Λοιπόν, Χρήστο, τώρα στις διάφορες εσωκομματικές διαδικασίες του κόμματος, ναι, όταν συστάθηκε προχθές η Συντονιστική Επιτροπή να συζητήσουμε κάποια πράγματα, με αφορμή τα συμβάντα που έγιναν με την Αρκούδα, ναι, τελευταία, τους τραυματισμούς, ναι, των δύο συμπολιτών μας που ήταν 25-30 χρονών και οι δύο κοντά εκεί πέρα, ανακαλύψαμε κάποια προβλήματα. Εκτός το βασικό πρόβλημα που είναι η υποβάθμιση της υγείας τα τελευταία χρόνια από όλες τις κυβερνήσεις που πέρασαν, με το αποτέλεσμα να μας οδηγήσει η ιδιωτική υγεία να πληρώνουμε πάντα παραπάνω ασχέτω ασφάλειας ή και σε ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες. Άλλο ένα πρόβλημα που προέκυψε είναι το εξής. Ενώ υποτίθεται ότι έχουμε ενιαίο φορέα κοινωνικής ασφάλειας και πληρώνουμε όλοι βάση ποσοστού, δεν έχουμε όλοι τα ίδια προνόμια. Mm-hmm. Και τι εννοούμε με αυτό? Παραδείγματος χάρη, μία ακτινοτρόφισσα που βγάζει 1.000 ευρώ το μήνα πληρώνει την αντίστοιχη ασφάλεια και μία δημόσιος υπάλληλος, αλλά όταν η δημόσια υπάλληλος θα μείνει έγκυος, θα πάρει άδεια τοκετού και άδεια λοχείας. Ενώ όταν μια κτηνοτρόφισσα μείνει έγκυος, θα γεννήσει στο στάβλο. Και θα είναι εκεί, ναι, κοντράωρο. Αυτό ακριβώς. Δεν θα πάρει τίποτα. Επίσης, όπως προχθές ο Γιάννης ο Καμπούρης, που από όσο γνωρίζω είναι αγρότης και κτηνοτρόφος, ναι, το παιδί. Ναι, ναι. Τραυματίστηκε από μια αρκούδα. Ναι. Αυτός ο άνθρωπος πληρώνει ασφάλεια κανονικά. Πληρώνει βάση ποσοστού κι αυτός. Και αν βγάζει 2.000 ευρώ, σας λέω εγώ, το μήνα, παραπάνω που δηλαδή από ένα δημόσιο υπάλληλο, θα πληρώσει τα διπλά. Δεν όμως, όποιος ένας δημόσιος υπάλληλος ή ένας ιδιωτικός υπάλληλος τραυματιστεί, θα πάρει κάποια αποζημίωση για το καιρό που δεν δουλεύει, τουλάχιστον το 70% του μισθού, το πόσο γνωρίζω. Ο Γιάννης τι θα πάρει? Δεν μπορώ να πω αυτή την ώρα κιόλας, γιατί είναι 12:30. Έτσι ακριβώς. Υπάρχει δηλαδή ένα τεράστιο πρόβλημα που είναι τα ανισότητες, πραγματικές ανισότητες. Ναι, πραγματική ανισότητα μεταξύ εργαζομένων. Πραγματικά. Μεταξύ εργαζομένων, που ενώ όχι μόνο εργαζομένων, γιατί και ο ελεύθερος επαγγελματίας εργαζόμενος είναι, λειτουργεί τη δική του επιχείρηση. Φυσικά. Και όταν βγαίνεις και λες ότι η ραυκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας είναι η ελεύθερη επαγγελματία προς και η μικρομεσαία επιχείρηση. Η μικρομεσαία επιχείρηση και οι αγρότες, που είναι η δεύτερη βαριά βιομηχανία της χώρας μας, αυτούς τους ανθρώπους πώς θέλει να τους κρατήσει την εργασία τους και να τους δώσει κίνητρα, όταν υπάρχει τέτοια ανισότητα, να πληρώνουν δηλαδή περισσότερη ασφάλεια από όλους, ναι, και να έχουν τα μισά δικαιώματα. Μάλιστα. Οπότε, εμείς ζητάμε να αλλάξει αυτό το καθεστώς που υπάρχει. Πότε κατατίθεται αυτή η πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση? Γιατί, επαναλαμβάνω, μας έκανε εντυπώσει, γιατί πολλά χρόνια συζητάμε για αυτές τις ανισότητες, ποτέ όμως δεν ήρθε μια τέτοια ερώτηση για να δούμε τι απαντήσεις παίρνουμε και από τις κυβερνήσεις. Τώρα λοιπόν έρχεται. Ναι. Τώρα λοιπόν αυτή είναι η ερώτηση, συντάσσεται, έχουμε μιλήσει δηλαδή με τη βουλευτή, ναι, που θα τη συντάξει και με την κοινοβουλευτική ομάδα που θα την υποστηρίξει, και βάσει του βήματος που μου δίνεις αυτή τη στιγμή, θα ήθελα και εγώ να καλέσω τους τοπικούς βουλευτές της Καστοριάς να συνταχθούν και να ασκήσουν πιέσεις στους αρμόδιους υπουργούς ως προς αυτή την κατεύθυνση. Για να αμβληθούν αυτές οι ανισότητες. Όχι, για να δείξουν ότι πραγματικά ενδιαφέρονται για τους αγρότες και τους ελεύθερους επαγγελματίες αυτού του τόπου. Γιατί, Χρήστο, είδαμε ότι αν θέλουν πραγματικά να κάνουν κάτι, το καταφέρνουν, και το καταφέρνουν γρήγορα και αποτελεσματικά. Όπως το ότι ψηφιοποίησαν διάφορες, ναι, υπηρεσίες, ναι, του Υπουργείου Εσωτερικών σε ένα μήνα και δεν έχουν καταφέρει να ψηφιοποιήσουν τον ΕΦΚΑ, που για να πάρει
κάποιος αυτή τη στιγμή ασφαλιστική ενημερότητα αν έχει ένα μαγαζί, ένα χωράφι και έναν εργαζόμενο, πρέπει να πάει στο παλιό ΤΕΒΕ, στον παλιό ΟΓΑ και στο παλιό ΙΚΑ να πάρει ασφαλιστική ενημερότητα και δεν έχει ψηφιοποιηθεί ακόμα. Και όχι μόνο αυτό, να πάμε και λίγο παραπέρα, να πάμε συντάξεις. Ξέρουμε συνανθρώπους μας που έχουν καταθέσει χαρτιά εδώ και 2, 3, 4 χρόνια και δεν έχουν πάρει τίποτα ακόμα. Και όχι, δεν έχουν πάρει τίποτα ακόμα. Έχω περίπτωση που επειδή υπάρχουν και κάποιες οφειλές προς τον ΟΓΑ, δεν έχουν καν απάντηση πόσα χρωστάει για να πληρώσει ο άνθρωπος για να πάρει τη σύνταξή του. Καταλαβαίνεις. Επίσης, έχει δημιουργηθεί μεγάλο πρόβλημα, Χρήστο, με το παλιό νόμο που κάτω από 2.000 κατοίκους σου έδινε το ελεύθερο να ασφαλίζεσαι στον ΟΓΑ. Ναι, ναι. Και όταν πήγαινες να πάρει σύνταξη, σου έλεγε ότι χρωστάς 100.000. Αυτό είχε έντονο το θέμα, ήταν στις εκλογές, αν το θυμάσαι. Ήταν πολύ έντονο τότε στις εκλογές και βγήκε αυτό. Θυμάμαι. Το θέμα είναι ότι όλα αυτά τα έντονα θέματα μένουν στις εκλογές. Μάλιστα. Δεν έρχονται μετά να πραγματοποιηθούν. Και γι' αυτό το λόγο, αυτό που λες για τις συντάξεις, θα ήταν η επόμενη ερώτησή μας στη Βουλή. Όταν βγήκε αυτή η ερώτηση, θα ενημερωθείτε. Ωραία. Θωμά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν μαζί μας. Και ελπίζω να πάρουμε ωραίες απαντήσεις και να προωθηθεί λίγο αυτό το θέμα. Έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό που νομίζω συζητήσαμε σήμερα. Καλή σου μέρα. Θα περιμένουμε να δούμε και από τους βουλευτές μας, Χρήστο. Βέβαια. Πρέπει να υποστηρίζονται αυτά τα πράγματα. Δεν έχει σημασία ποιος το κάνει. Σημασία έχει να υποστηρίζουμε κάτι σωστό και δίκαιο. Λοιπόν. Αυτό ακριβώς. Θωμά, ευχαριστούμε. Καλό Σαββατοκύριακο. Και εγώ επίσης. centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936.